Αστεία πράγματα χαρακτήρισε τα όσα λέγονται για τα τσιπάκια με αφορμή τις νέες ταυτότητες, μιλώντας στον Αντένα ο Μητροπολίτης Δωδώνης. Ο ίδιος επεσήμανε πως όποιος είναι χριστιανός δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα. Εγώ θα εκφράσω τη δική μου άποψη, η οποία είναι και δεδηλωμένη από καιρό και με την προηγούμενη περίπτωση των ταυτοτήτων. Όποιος έχει το Θεό μέσα του δεν φοβάται το διάβολο. Ο διάβολος έχει την ελευθερία να κυκλείται και να πειράζει τον άνθρωπο. Και πειράζει εκείνον που δεν πιστεύει στο Θεό. Είδα και δεκάδες πειρασμένους από τον πειρασμό στη Ζάκυνθο που έφτανε στο χάμο για να περάσει ο Άγιος για να τους θεραπεύσει. Ναι. Τις αντιδράσεις τους κτλ. Ο Θεός είναι με θυμόν. Δεν φοβόμαστε κανέναν όταν κάνουμε το σταυρό μας με πίστη και όχι για τον τύπο. Αν βλέπατε στη γιορτή του Αγίου Διονυσίου χιλιάδες ανθρώπων που προσήλθαν για να προσκυνήσουν τον Άγιο, αυτοί δεν έχουν κανένα φόβο. Αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Να σας ρωτήσω αυτά κάτι. Όλα τα τσιπάκια και αυτά και αυτά είναι αστεία πράγματα, τα οποία δεν πρέπει να ακούει κανείς και να τα υπολογίζει. Είδαμε αν όμως θέλουν να μας παρακολουθήσουν, τα ξέρει η οικουμένη ολόκληρη αυτή τη στιγμή και που είμαστε και τι μιλάμε και τι κάνουμε. Επικαλούνται πάντως. Δεν έχουμε ανάγκη να φοβηθούμε τίποτα. Επικαλούνται και πάντως. Να μας παρακολουθούν για να δουν ότι είμαστε σωστοί άνθρωποι. Σεβασμιότατε, επικαλούνται πάντως κάποιοι πιστοί τον Άγιο Παΐσιο. Τον Άγιο Παΐσιο τον εγνώρισα εγώ το 1962 στο Σινά. Δεν έλεγε τέτοια πράγματα ο Άγιος Παΐσιος. Δεν άκουσα εγώ ποτέ από τον Άγιο Παΐσιο, ούτε από τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη, που τους εγνώρισα από κοντά, όχι. Λοιπόν, αυτά είναι κουβέντες του πεζοδρομίου. Σεβασμιότατε, θέλω να σας ρωτήσω, εσείς θα πάτε να προμηθευτείτε τη νέα ταυτότητα ή θα επανεκδώσετε την παλιά σας, γιατί αποτελείτε παράδειγμα. Όταν έρθει η ώρα να αλλάξει ταυτότητα, θα την πάρω ευχαρίστως. Κανένα πρόβλημα.